Αναγκαία κρίνεται η παράταση της προθεσμίας για την ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς την εφορία αλλά και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η καταληκτική ημερομηνία της οποίας είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Μια σειρά ειδικών θεμάτων και λεπτομεριών εμπόδισε για μεγάλο χρονικό διάστημα τους ενδιαφερόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αφού οι οφειλέτες θα πρέπει να αναμένουν την τελική έγκριση κάποιες ημέρες από τα ασφαλιστικά ταμεία, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με την εφορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις σήμερα, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Ιωαννίνων, Σπύρος Μπέκας, υπογραμμίζοντας ότι οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση έγκαιρα, ώστε να μην χάσουν άλλο χρόνο και κυρίως να μην χάσουν την τελευταία ευκαιρία που έχουν. Περιμέναμε τον καινούριο νόμο. Δεν είχε αποσαφινιστεί από τον καινούριο νόμο ότι θα πρέπει να ξαναυποβάλουν ξανά αίτηση ή να περιμένουν να γίνει αίτηση. Πλέον τώρα που έχει αποσαφινιστεί με τον νέο νόμο, που στην ουσία έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι περίμεναν αυτή την ημερομηνία για να υποβάλουν την αίτηση. Φανταστείτε ότι όλο αυτό το διάστημα έχει μείνει ένα μεγάλο μέρος των ενδιαφερόμενων ανενεργό. Όλοι ξεκίνησαν αυτή τη στιγμή να έρχονται για τις ρυθμίσεις, να προσπαθούν να υποβάλουν μόνοι τους ή στα λογιστικά γραφεία. Και βλέπουμε ότι στην εφορία τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά, γιατί η εφαρμογή είναι τέτοια ώστε τους επιτρέπει μέσα σε ένα μόλις λεπτό να τελειώσει όλη η διαδικασία. Στα ασφαλιστικά ταμεία όμως έχουμε το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πέρα υπάρχουν φορολογούμενοι οι οποίοι ήταν σε δύο και σε τρία διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία. Φανταστείτε ότι μέχρι το 2016 αφορά, ας πούμε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εμπόρους, όπου είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕ, έπρεπε να είναι μέχρι το 2016 στον ΟΑΕ και μετά στον ΕΦΚΑ. Άρα είναι δύο διαφορετικά ταμεία. Φανταστείτε κάποιοι που είναι και στον ΟΓΑ. Εκεί πρέπει να κάνουμε, να ζητήσουμε υπολογισμό ή με ή χωρίς υπονυπολογισμό, να υποβάλουμε το αίτημα και αυτό θα πάρει περίπου 3, 4 και 5 μέρες. Τις τελευταίες μέρες ειδικά είναι, αργεί πάρα πολύ να κάνει τον υπολογισμό το ΚΙΑΟ, οπότε αμέσως μας φαίνεται πάρα πολύ πίσω. Βέβαια, αυτά που ακούμε και εμείς τώρα αυτήν και διαβάζουμε καθημερινά είναι ότι όποιος υποβάλει το αίτημα θα μπορεί να κάνει τη ρύθμιση μετά. Αλλά γραπτό ακόμα δεν υπάρχει. Στο καινούργιο πολυνομοσχέδιο ίσως να υπάρχει και εκεί να δοθεί μια λύση. Αλλά όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να έρθουν να κάνουν το αίτημα, να υποβάλουν το αίτημα προς το ΚΙΑΟ για να δούμε από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε και τι μπορούν να κάνουν και τι μπορούν να προλάβουν. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον που υπάρχει στην περιοχή μας, έχετε καθόλου εικόνα για αυτή την υπαγωγή στα 120 ότι έχει δώσει? Η αλήθεια είναι ότι ενδιαφέρον υπάρχει, τα χρήματα είναι που δεν υπάρχουν. Κάποιοι οποίοι έχουν αφήσει τις οφειλές τους είναι ένα μεγάλο θέμα, ότι έχουν διαφορετική ρύθμιση για τον ΟΑΕ, διαφορετική ρύθμιση για τον ΕΦΚΑ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά το συμπίπτουν μαζί, συντατρέχουν για τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές προς τις ΔΟΗ, όπου τα εισοδήματα του 2018 που υπολογίστηκαν φέτος, συνονένφια, όλα αυτά είναι που πρέπει να πληρώσουν και τα τρέχοντα αλλά και τα προηγούμενα. Υπάρχουν οι αντικειμενικές δυσκολίες με τα χρηματικά, με το χρήμα, αλλά είναι αναγκαίο κακό και είναι τελευταία ευκαιρία, πρέπει να τονίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα δοθούν άλλες. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι αυτόματοι συμψηφισμοί μη ρυθμισμένων χρεών των φορολογουμένων με τις επιστροφές φορού εισοδήματος που δικαιούνται και δεν έχουν λάβει ακόμη. Τα πρώτα email άρχισαν να φτάνουν στους φορολογούμενους οφειλέτες προκειμένου να ενημερωθούν για την πάγια διαδικασία που ακολουθείται πλέον σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήδη χτες ξεκίνησε να έρχονται με email στους φορολογουμένους ότι ένα σχετικό μήνυμα για τον αυτόματο συμψηφισμό. Κάποιοι από τους φορολογουμένους θα λάβουν στα email που έχουν δηλώσει στην εφορία, στο τάξης, για αυτόματο συμψηφισμό. Αυτό θα γίνει αυτόματα από την εφορία και θα μπουν στα χρέη. Όσοι έχουν ρυθμίσει θα μπουν στις δόσεις τους, θα αφαιρεθούν από τις δόσεις. Όσοι δεν έχουν ρυθμίσει, και εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί εκεί πέρα θα αφαιρεθούν και από τις προσαυξήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα για τους ίδιους, γιατί χάνουν χρήματα. Αν έχει γίνει ρύθμιση, ήδη θα έχουν προσδιοριστεί οι προσαυξήσεις και οι τόκοι. Όταν δεν έχεις κάνει τη ρύθμιση, είναι οι τόκοι που ήδη ισχύουν τώρα. Άρα είναι πιο επιβαρημένοι. Οπότε καταλαβαίνετε και παίρνουν τα πιο παλιά χρέη. Ο συμψηφισμός γίνεται στα πιο παλιά χρέη. Φανταστείτε εκεί πέρα που υπάρχουν και πιο περισσότεροι τόκοι.
Τέλος, ο κύριος Μπέκας τόνισε ότι στις περιπτώσεις των φορολογουμένων που χρειάζεται να υπάρξει τροποποιητική δήλωση, καθώς οι βεβαιώσεις αποδοχών τους έγιναν μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογικού εισοδήματος, αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν χειρόγραφα δήλωση στην ΔΟΗ με τη νέα βεβαίωση αποδοχών εντός του έτους, έτσι ώστε να μην υποβληθεί πρόστιμο. Από το 2019 προέβλεψε ο νομοθέτης με την απόφαση 1041 του 19 ότι, γιατί ήταν πολύ διαδεδομένο το πρόβλημα, να υποβάλει ο φορολογούμενος τη δήλωση, ο λογιστής, και μετά από μερικές μέρες ή μήνες να γίνεται τροποποιητική βεβαίωση αποδοχών, να μην το παίρνει χαμπάρι κανένας και αυτό πλέον να έχει πρόστιμο. Με την 1041 λοιπόν είναι υποχρεωμένος ο φορέας να γνωστοποιεί στο φορολογούμενο, είτε με email, είτε με μήνυμα, είτε με επιστολή, ότι έχει αλλάξει η βεβαίωση αποδοχών και πρέπει να κάνει τροποποιητική δήλωση. Αυτό δεν διευκρινίζει το χρονικό διάστημα. Ήρθε η απόφαση 1201 του 19 που τροποποιεί αυτό το άρθρο και λέει ότι όλα πρέπει να γίνουν χειρόγραφα προς τη ΔΟΗ εντός του έτους. Άρα τι σημαίνει αυτό? Αν κάποιος έκανε τη δήλωση του εισοδήματος φέτος στις 10 Ιουλίου για παράδειγμα και στις 20 Ιουλίου ή στις 10 Αυγούστου ο φορέας του έκανε τροποποίηση τη βεβαίωση αποδοχών, αυτός αυτομάτως τώρα πρέπει να υποβάλει χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΗ με την καινούργια βεβαίωση αποδοχών χωρίς πρόστιμο μέσα στο 2019.